Και θα φύγουμε να πάμε κατευθείαν Αλεξανδρούπολη, να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο την Κατερίνα Καλυτερίδου. Κατερίνα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δικό μας. Τι είναι αυτό πίσω που βλέπουμε? Βλέπετε, έτσι. Βλέπουμε. Τι είναι αυτό, Γαλλία? Σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα πρόκειται να υψωθεί εδώ στον ουρανό του Εύρου, στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης, η μεγαλύτερη σημαία της Ελλάδας, 618 παρακαλώ τετραγωνικών μέτρων. Αυτή την ώρα λοιπόν έχει ξεκινήσει η τελετή. Σήμερα να πούμε ότι είναι η 14η Μαΐου, είναι η μέρα της ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό. Μετρούμε 104 χρόνια. Βλέπετε και στα πλάνα που σας έχω στείλει όλη την προετοιμασία που έχει γίνει από νωρίς το πρωί. Πρόκειται για κάτι εντυπωσιακό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η μεγαλύτερη σημαία της χώρας. Έφτασε πριν από λίγα λεπτά ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να παρευρεθούν στις γιορτές των ελευθερίων της Τράκης. Τώρα μας λύνεις και μια απορία. Πώς γίνεται η έπαρση μιας σημαίας 618 τετραγωνικών? Με γερανό και βαρούλκο. Μόνο με γερανό, τίποτα άλλο. Δεν είναι εύκολο. Και τώρα νομίζω ότι ετοιμάζονται. Θα είναι έτσι οι τροβαδούροι του Εθνικού εδώ, μιας ομάδας τοπικής, οι οποίοι ασχολούνται ερασιτεχνικά με τα μουσικά όργανα και θα παίξουν με τα μουσικά τους όργανα τον εθνικό ύμνο και θα τραγουδήσουν. Επομένως, μιλάμε για μια ιδιαίτερη τελετή, η οποία αγγίζει τις καρδιές όλων. Ήδη έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, παρά το γεγονός ότι είναι 8:30 ώρα το πρωί. Εδώ είναι αργία να πούμε. Σήμερα δεν έχουμε ούτε σχολεία ούτε δουλειές. Επομένως, είμαστε βέβαια στα κόκκινα, γιατί είναι μεγάλη μέρα. Καταλαβαίνετε, έχουμε και επισκέψεις και τι δεν έχουμε σήμερα εδώ. Έχουν προγραμματιστεί και κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις? Βέβαια, Κατερίνα, έχουμε μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Μαθητική και στρατιωτική παρέλαση σε Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή. Να σας πω ότι στην Κομωτινή την παρέλαση θα παρακολουθήσει ο Στέφανος Καθελάκης, ο οποίος αναμένεται σε λίγη ώρα να φτάσει στη Θράκη. Περιμένουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη το απόγευμα. Γύρω στις 4:30 τελικά ορίστηκε η σύντομη επίσκεψή του, το σύντομο πέρασμά του από τον Εύρο. Πρόκειται να δει ένα σχολείο το οποίο ήρθε από Γερμανία και βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αλεξανδρούπολη σε ένα πάρκο. Αμέσως μετά θα συναντήσει τους κατοίκους της πυρόπληκτης Μάκρης σε ένα καφενείο και αναχωρεί κατευθείαν για την Κομωτινή, όπου πρώτος του σταθμός εκεί θα είναι το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου που φτιάχνει, κατασκευάζει το Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος. Στη συνέχεια θα κάνει μια βόλτα στην πόλη και θα παρακολουθήσει παραδοσιακούς χορούς στο πλαίσιο φυσικά των ελευθερίων και στη συνέχεια θα αναχωρήσει. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε αναφορικά με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αλλά πραγματικά σήμερα είναι μέρα γιορτής για όλους εδώ. Είναι μέρες αυτές που μιλούν στις ψυχές μας, που μιλούν στις καρδιές μας. Πάντως δεν θα συμπέσουν στην ίδια πόλη ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Μητσοτάκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Το φρόντισαν. Όχι. Τα έχουν τακτοποιημένα. Αυτά είναι λιμένα, Γιώργο μου. Καλή ζωή. Βοηθάει και ο καιρός σήμερα στην περιοχή σας επάνω? Ναι, έχει πολύ ωραία μέρα, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα, έχει λίγη υγρασία, όμως όταν έχεις καλή διάθεση πια και, είναι έτσι, και βρίσκεσαι σε γιορτινό κλίμα, δεν σε ενοχλεί τίποτα. Έτσι πολύ σωστά. Εμείς βλέπουμε εδώ σε ώρα μας μιλάς και τα πλάνα, τα οποία μας έχει στείλει. Ζωντανά πλάνα. Και τον κύριο Σταϊκούρα, βεβαίως. Έτσι. Εγώ, παιδιά, θυμάμαι, θα το πω τότε. Για πες. Θυμάμαι τι είχε ακούσει ο Ψωμιάδης όταν ήταν ο πρώτος ο οποίος ύψωσε σημαία σε γερανό και τότε είχε πέσει και ένα σχετικό. Τέλος πάντων. Ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα στο Λευκό Πύργο. Είχε φωνάξει ένα γερανό και είχε κάνει την ίδια δουλειά. Πάλι ήταν 600 τετραγωνικά σημαία. Είχε ακούσει πολλά όμως τότε, δεν είχε ακούσει πολλά. Ναι, είχε πέσει ένα σχετικό κράξιμο, εν πάση περιπτώσει τότε. Ήταν και αλλιώς η κατάσταση. Δεν σηκώνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μιλάμε για απίστευτο βάρος. Θέλω να πω τώρα, εντάξει, δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα, ότι η σημαία είτε είναι ένα πλαστικό σημαίακι το οποίο το κρατάει ένα παιδί και είναι η ελληνική σημαία, είτε είναι μια τεράστια 618 τετραγωνικών μέτρων σημαία, συμβολίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καμιά φορά κάνουμε κι εμείς αυτά για τα οποία κριτικάρουμε και τρολάρουμε τον Ερντογάν. Τα κάνουμε κι εμείς καμιά φορά αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και εντυπωσιακό τώρα να το βλέπεις τώρα τόσα τετραγωνικά. Ξέρω, δεν γίνομαι πολύ δημοφιλής με αυτό που λέω, δεν έχει καμιά σημασία. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Οπότε, Κατερίνα, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, πότε βλέπεις να έχει ολοκληρωθεί εκεί η επιχείρηση? Τώρα, από λεπτό σε λεπτό. Νομίζω ότι ξεκινούν. Ωραία, να έχουμε έτσι μια εικόνα. Τι πάει το άγημα εκεί πέρα τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορούμε, αν μπορούμε, Κατερίνα. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Θέλει 5 λεπτά να τη σηκώσει. Ναι, εντάξει. Οπότε θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, θα έρθουμε κοντά σου για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.